Μίνας Τσικριτσής, συγγραφέας, ερευνητής μινωικής γραφής, μαθηματικός και θεολόγος. Κύριε Τσικριτσή, καλώς ορίσατε στο News Hub. Χαιρετώ, αγαπητέ Κωνσταντίνε, και φαντάζομαι ότι ο λόγος της επικοινωνίας μας είναι το άρθρο το οποίο μπήκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δημοσιεύθηκε σήμερα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι δεν είστε καλός ερευνητής γραφής, αλλά και καλός ερευνητής σκέψης. Αφορμή είναι το τελευταίο άρθρο, το οποίο νομίζω ότι φέρνει αναταράξεις στα επιστημονικά ύδατα, γιατί σύμφωνα με την τελευταία μελέτη που θα μας πείτε και με ποιους συναπαρτίζετε, δίνει 500 χρόνια πιο πίσω στην μινωική γραφή. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Κοίταξε να δείτε, δεν είναι η μινωική γραφή, είναι μια γραφή που αναπτύσσεται στον πολιτισμό της Κρήτης και του Αιγαϊκού χώρου. Δηλαδή η γραφή αυτή, αυτό που μας δείχνει τα ευρήματα από το ριβάρι της Μήλου που είχε να σκάψει ο Αδαμάντιος Σάμψον, που είναι συγγραφέας στο επιστημονικό περιοδικό και το άρθρο που δημοσιεύσαμε, και η κυρία Τελεβάν του παρακείμενο τάφο, είναι ένας αριθμός με πολλών αγγείων. Είναι σαν κύπελα περίπου όπως τρώμε το παγωτό, όπως καταλαβαίνετε. Να μας πείτε μόνο πού είναι το ριβάρι και πότε γίνανε ένας καφές. Είναι δυτικά, στη Μήλο είναι. Έγινε τον 96-97. Ωραία, και 96, βρήκατε 97, κάποια πύληνα αγγεία πρωτοκυκλαδικής περίοδου, από ό,τι γράφετε, που παρατηρήσατε τι. Είναι κυκλαδική τρίτη περίοδο, περίοδος Καστρί λέγεται την περίοδο αυτή. Mm-hmm. Είναι γύρω στο 2.500 περίπου π.Χ. Σε αυτά τα αγγεία πάνω υπήρχαν χάραχτα σύμβολα που είχαν δημιουργηθεί από το Κεραμαία και μετά ψήθηκαν. Το ενδιαφέρον ήταν ότι τα σύμβολα αυτά κάποια μοιάζανε με τα σημερινά κεφαλαιογράμματα της ελληνικής γραφής. Και κάποιοι θεωρούσαν, ας πούμε, και ένα προβληματισμό, μήπως η γραφή αυτή που τη βρίσκουμε μετά από 2.000 χρόνια, ας πούμε, κάπως έτσι, προϋπήρχε. Υπήρχε ένας μεγάλος προβληματισμός ακόμα και στον ίδιο τον Σάμψον, ας πούμε, που τα βρήκε. Έτυχε το εξής. Εμείς έχουμε ένα σωματείο που λέγεται Μινωικός Πολιτισμός και Γραφές και κάνουμε και σεμινάρια δωρεάν μινωικής γραφής. Πρόσφατα το δημοσιεύσατε κι εσείς, ας πούμε, μια πρόσκληση, και ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ αδυνατώ πάνω από 22 άτομα, γιατί είναι μια αίθουσα στο τρίτο λύκειο Ηρακλείου, που εκεί θα κάνω τα σεμινάρια. Κάνω δύο το χρόνο. Και όσοι δηλώσουν, δήλωσαν 50 άτομα. Και γίνονται δωρεάν, είπατε, τα σεμινάρια, έτσι. Ναι, αυτά τα σεμινάρια μαθαίνουμε, τους δίνουμε και προγράμματα και παιχνίδια για να μάθουμε, και μιλάμε γενικότερα για τον μηνωικό πολιτισμό και τη γραφή του και την τεχνολογία του. Δηλαδή, επειδή έχουμε ασχοληθεί με διάφορα θέματα, είναι έτσι ένα ενδιαφέρον σεμινάριο και δείχνει ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο για αυτά τα σεμινάρια. Έχουμε λοιπόν ένα επιστημονικό σωματείο, και αυτό το ενδιαφέρον και σημαντικό είναι ότι είναι και η πρώτη επιστημονική δημοσίευση του σωματείου, γιατί μέχρι τώρα δημοσίευα με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το ΜΟΥΣΑ, με άλλους αρχαιοαστρονόμους, που έχω, θα σας πω για αυτά τα ευρήματα που έχουμε βρει και πώς σημαντικός είναι αυτός ο πολιτισμός. Αυτό που κάναμε ήταν αυτονόητο. Ήρθε ο κύριος Σάμψον, εδώ τον καλέσαμε. Ήταν η περίοδος του κορονοϊού, όπως γνωρίζετε, 21, ας πούμε. Ήταν σε ένα χώρο, στο λογιάδι του Γιώργου το ξενοδοχείο. Εκεί μπορούσαμε να βρεθούμε 30 άτομα με αποστάσεις, ξέρεις, αυτά τα γνωστά. Και παρουσίασε τα ευρήματα. Όταν τα είδα, γιατί είδα μερικά μπολ και είδα ότι έδειχνε κάποιο σύμβολο, αλλά αυτό δεν ήταν το κανονικό σύμβολο. Δηλαδή δεν ήταν το κεφαλαιογράμμα του, μοιάζει με αυτό, αλλά δεν ήταν κρίτη χορογραφικό. Του λέω του Σάμψον, Διαμαντή, του λέω, πρέπει να μου στείλει όλα τα μπολάκια αυτά φωτογραφίες. Για να δω, γιατί είναι μάλλον κριτικά ερωγραφικά η γραμμική Α. Και πραγματικά μετά από ένα μήνα που γύρισε στην Αθήνα ο καθηγητής, μου στέλνει όλα τα αγγεία φωτογραφημένα. Εδώ αλλάζουν τα πάντα. Μου λένε να γράψει μια μελέτη και μια ένα συγκριτικό πίνακα. Και έτσι έγινε. Όταν το είδε και αυτός πίστηκε, και συμπλήρωσε μετά, γιατί ήταν σημαντικό και η χρονολόγηση των ευρημάτων, όπου είναι μια περίοδος συγκεκριμένη που χρονολογούνται, παρόμοια κεραμική δηλαδή που βρέθηκε εκεί, η οποία δεν έχει σχέση με την Κρήτη, έχει μια ανατολική προέλευση. Δηλαδή παράγει Μικράς Ασίας, ξέρεις, όλος αυτός ο υγειακός πολιτισμός που αναπτύσσεται. Το πιο ενδιαφέρον από όλα αυτή την έρευνα που είχε προηγηθεί ήταν το δημοσίευμα που κάναμε με τον γιο μου και τον γιος μου ασχολείται με αυτά, τον Δημήτρη, και με τον Μουσάτο Ζενοφόντα.
και πιο παλιά που είχε προηγηθεί ο μηνικός υπολογιστής. Αλλά ο μηνικός υπολογιστής έχει σχέση με την Κρήτη, είναι πολύ μετέπειτα. Ήταν τα λεγόμενα τηγανόσχημα. Είχαμε παρατηρήσει ότι τα τηγανόσχημα είναι, ξέρεις, σαν τηγανάκια, τα frying pans λέγονται αυτά, που είχαν στην πίσω πλευρά τους πολλά εχάραχτα ειδικά σύμβολα. Αστέρια και διάφορα πράγματα. Ως μαθηματικός που ήταν το πρώτο μου πτυχίο, άρχισα να τα μετράω. Και έχω και την ιδιότητα του αστρονόμου, διότι όταν διορίστηκα ως μαθηματικός ήμουν και ένα χρόνο στο σκύλακα, γιατί είχα τρέλα με την αστρονομία και ασχολούμαι με την αρχαία αστρονομία. Αυτό είναι η αγάπη μου παράλληλα με το μηνικό πολιτισμό. Και έχω και ειδικά προγράμματα, μπορώ να γυρίσω τον ουρανό χιλιάδες χρόνια πίσω, να δω τα αστέρια πώς ήταν, λόγω πολιτισμού της γης ήταν άλλες εικόνες που βλέπανε, άλλες εποχές και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, όταν μετρήσα τα σύμβολα αυτά, παρατήρησα ότι όλα σχεδόν είχαν συνοδική κίνηση των πλανητών. Αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει μια ανεπτυγμένη αστρονομία που υπάρχει στον Αιγαϊκό πολιτισμό και λατρεύουν τα άστρα, τα οποία είναι θεοί. Και μιλάμε τώρα για 1900 χρόνια π.Χ. Όχι, μιλάμε για το 2,5 με 3 και 3,200 π.Χ. Τα τηγανόσχημα είναι από την τέταρτη χιλιετία μέχρι την τρίτη χιλιετία. Ενώ ας πούμε, η γραφή σύμφωνα με την πάγια θέση των ιστορικών είναι 1900 π.Χ. 1900, έτσι τοποθετείται. Μέχρι την ώρα, μετά υπάρχουν τα έβριμα. Το πιο παλιό έβριμα, υπάρχει ένας σφραγιδόλιθος με 14 αποτυπώματα που βρήκε ο Κελαράκης εδώ στο Φουρνί, που είχε τις πρώτα αποτυπώματα σφραγίδων ιερογλυφικής γραφής. Είχα βρεθεί με το συγχωρεμένο το Γιάννη του Σαχελαράκη στο σπίτι του, γιατί είχα βγάλει τότε το βιβλίο μου για τη γραμμική Α που είχε εκδώσει η Βικελέα Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και το είχα δώσει και το λέω, δεν μπορεί να πάει πιο πίσω. Μου λέει, μπορεί να πάει, γιατί βρέθηκε σε ένα τάφο που είναι από το περίπου 2000 μέχρι το 2200 τα ευρήματα. Το ίδιο ο Λιβιέ, ο συγχωρεμένος, και λέει: Γιάννη, δεν μπορεί να πάει η γραφή, είναι μοναδικό έρημα, δεν μπορεί να πάει πιο πίσω. Θα τη βάλουμε περίπου 1900 με 2000. Και αυτή ήταν και η χρονολόγηση που έχουμε. 1900 με 2000 ήταν το όριο που ξεκινάνε οι πρώτες γραφές. Που όμως να πούμε ότι η ιστορική τεκμηρίωση διαρκώς αναπροσαρμόζεται, γιατί διαρκώς έχουμε καινούργια στοιχεία, έτσι, μέσα από τις έρευνες. Ναι. Τα στοιχεία υπήρχαν από το 96, όπως καταλαβαίνεις, 98, αλλά δεν τα είχαν δει ειδικοί των γραφών. Ας πούμε, όπως εγώ είμαι ειδικός στις υγειακές γραφές, παρατήρησα ότι δεν ήταν σωστό να λέμε ότι είναι κεφαλαίο γράμμα τη γραφή αυτά που βρίσκονται, αλλά ότι είναι αυτό που τώρα δημοσιεύθηκε. Αλλά αυτό έγινε τυχαία, διότι ήρθε ο Σάμστον, ο σχεπημένος σωματείου, για να μας παρουσιάσει τα ευρήματα της γραφής και γενικά στον Αιγαϊκό χώρο τι γίνεται. Έχει βρει και άλλα σύμβολα, ας πούμε, αλλά είναι μεμονωμένα. Εκεί είχαμε πολλά σύμβολα στο συγκεκριμένο σημείο στη Μήλο. Από το 96 τώρα και το 97 που έχουμε τις ανασκαφές, μέχρι τώρα υπήρχε μία διαρκής έρευνα πάνω στα στοιχεία ή το τελευταίο διάστημα ολοκληρώθηκε? Όχι. Έχουμε ευρήματα εδώ στην Κρήτη που είναι μετά το 1900 και κρητικά ιερογλυφικά. Και καλώς θα έρθουν οι διάφοροι να προσεγγίσουν, να διαβάσουν. Ξέρεις, είναι μια αδιάβαστη γραφή τα κρατικά ερωγλυφικά. Εγώ έχω κάνει σε κάποιο κρυπτολογικό συνέδριο μια στατιστική. Να φανταστείς, τα κρατικά ερωγλυφικά έχω 384 λέξεις. Είχα πριν 10 χρόνια που έκανα μια έρευνα. Τώρα έχουν πάει 400, ας πούμε, διαφορετικές λέξεις. Γιατί έχεις μια λέξη που μπορεί να παραλαμβάνεται 50 φορές. Αλλά όταν κάνεις στατιστική, παίρνεις από μία φορά τη λέξη. Δηλαδή μια μονάδα μέτρησης πιθανών, ας πούμε, που τη βάσανα για να δηλώσουν μπορεί κάποια πληροφορία, μπορεί να δεις και 50 φορές. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό έχει ενδιαφέρον στη στατιστική. Στη στατιστική παίρνεις μία φορά τη λέξη. Μάλιστα. Κύριε Τσεξιτζή, αυτή η ανακάλυψη που μεταθέτει 500 χρόνια πίσω την ανακάλυψη και την κάνει να είναι σύγχρονη, ας πούμε, με άλλους πολιτισμούς, τι μπορεί να σημαίνει, όπως ο Ινδικός ή ο Αιγυπτιακός? Έχουμε τον πολιτισμό της Γελάδας, του Ινδού, του Χαράμπα και του Χαράμπα είναι ο βασικός πολιτισμός που έχει και αυτός μια γραφή και γύρω στο 2.500 π.Χ. Η πιο παλιά γραφή με ελάχιστα ευρήματα είναι το 3.000, δηλαδή 2-3 ευρήματα που χρονολογούνται είναι στις Αιγύπτου, και πιο παλιά είναι λίγο βαβαλαιονιακή με 100 περίπου με 200 χρόνια πιο παλιά. Γενικά υπάρχει ένα θέμα που δεν το έχουμε ψάξει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο πολιτισμός, ο Αιγαϊκός πολιτισμός, με την ανάπτυξή του
και ειδικά με τα ευρήματα, τα κυκλαδικά ειδόλια που βλέπεις ανθρώπους που δείχνουν μια ανεπτυγμένη κοινωνική ζωή. Να βλέπεις ο άλλος να πίνει σε ένα κάθισμα, ο άλλος να παίζει διάβολο, ο άλλος να παίζει την άρπα, ο άλλος να είναι κυνηγός. Δηλαδή δείχνει μια ανεπτυγμένη κοινωνική ζωή. Και με την πληροφορία των τηγανοσχήμων που σας είπα ότι αναφέρονται σε αστρονομικές γνώσεις πολύ ανεπτυγμένες και είναι πολύ καλύτερες από αυτές των Βαβυλωνίων. Του Βαβυλωνίων, να καταλάβετε, ας πούμε, για την Αφροδίτη που την έχουμε, έχουμε μία επιγραφή που παρουσιάζει την Αφροδίτη μόνο για τα κακά που μπορούσε να συμβεί αν εμφανιζόταν τον τάδι μήνα πριν ή μετά. Ενώ εδώ έχουμε μία άλλη αντίληψη, ότι η Αφροδίτη σχετίζεται με τη ζωή και το θάνατο, που είναι ο έρωτας και ο θάνατος, έτσι. Μάλιστα. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, λατρεύουν τους θεούς στα τηγανόσημα και γιατί είναι πλανήτες. Και το λέει στον Κρατήλο ο Πλάτωνας, που λέει από το ρήμα Θεό θα πει τρέχω, και επειδή λέει οι πρώτοι άνθρωποι, λέει αρχαία από αυτόν δηλαδή χρόνια, παρατηρούσαν τα ουράνια αντικείμενα που έτρεχαν, που ήταν οι πλανήτες, σε ονόμασταν θεούς. Και, οπότε έχουμε μία λατρεία των ουρανίων αντικειμένων, των πλανητών. Επειδή μιλήσατε για τα διανόσχημα και τα αστρονομικά, τα οποία συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από τα ευρήματα, βλέπω ότι παρατηρείτε ότι εικάζεται ότι η ναυτική ήταν πολύ αναπτυγμένη και η ναυτική επικοινωνία λόγω του εμπορίου. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε και διανόσχημα που δίνουν καράβια με 33 κουπιά. 33 κουπιά, καταλαβαίνεις ότι είναι καράβι κοντά στα 38 μέτρα. Έχουμε και απεικονίσεις, έχουμε τηγανόσχημα με κόπηλα τα πλοία και πανιά. Έχουμε φανταστικό υλικό και θα μου ρωτήσεις γιατί να ξεκινάει ο πολιτισμός από το Αιγαίο. Γιατί είναι ο πολιτισμός των νησιών. Το νησί, λόγω της απομόνωσης που έχει, η ανάγκη δημιουργεί την τεχνολογία, όπως ξέρεις, ας πούμε. Αναγκάζει τους ανθρώπους να σκεφτούν τρόπο να επικοινωνήσουν τα απέναντι παράλια, να πάρουν ζώα, να πτύξουν εμπόριο. Και ένας πολιτισμός που από την τέταρτη χιλιετία αναπτύσσει το εμπόριο και θα τον δούμε και σε άλλα μέρη του κόσμου να έχει πάει, απλά δεν έχουν βρεθεί τόσα πολλά, καταλαβαίνεις ότι έχει αναπτύξει, έχει ανάγκη και τη γραφή. Διότι δεν μπορείς να κάνεις εμπόριο και η μνήμη δεν μπορεί να θυμάται, πρέπει να βρεις και έναν τρόπο να τα αποτυπώνεις. Και τα πρώτα ευρήματα βρίσκονται στο ρημάρι της Μήλου, θεωρώ. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου δηλαδή. Άλλο ένα σημείο το οποίο παρατήρησα και έχει ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στη θεώρηση που κάνετε είναι ότι μπορεί να υπήρξαν και απικίες στην Κρήτη, ας πούμε, οι Κυκλαδικές. Ναι, δεν είναι με δικιά μου απόψη. Είναι και του Ντούμα, είναι και του Σάμσον, του Μπέτακουρ, που αναφέρονται ότι η Ανατολική Κρήτη τουλάχιστον υπήρχε απικίσεις αυτών των Αιγαίων. Δηλαδή, ερχόταν και κάνανε και εδώ πέρα πόλεις, ας πούμε. Και γιατί έχουμε βρει πολλά και κλαδικά τηγανόσχημα. Και έχει κλάδι κάτι ανώσχημα, έχουμε βρει ο Δαβάρας στην Αγία Φωτιά, αλλά έχουμε και πάρα πολλά μινωικά κυκλαδικά ειδόλια που έχουμε και σάρκανα στους τάφους. Εκεί γύρω στο 2300, δηλαδή στην περιοχή Καστρία, ας πούμε. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Υπήρχε από τώρα και 20 χρόνια, πριν 20 χρόνια, ότι μπορείς έχουμε απικίες Αιγαίων στο νησί της Κρήτης. Και αυτό δίνει την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ένας ενιαίος πολιτισμός, να καταλάβεις τα τηγανόσχημα και τα ειδόλια όλα αυτά, κυκλαδικά, εμφανίζονται με κέντρο τις Κυκλάδες και όλα τα παράλια. Δηλαδή ένας πολιτισμός που πιάνει από τη Μικρά Ασία, βρέθηκε και πριν μερικά χρόνια είχα δημοσίευση πάλι ένα τηγανόσχημα που βρέθηκε στο λιμάνι Τεπέ, στη Μικρά Ασία, απέναντι στην Τουρκία δηλαδή. Βρέθηκαν στο Μαραθώνα, έχουμε τηγανόσχημα σε διάφορα, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Οπότε καταλαβαίνεις, να φανταστείς όλο αυτό το Αιγαίο και τα παράλια του, μέχρι πάνω στην Πύλο, ας πούμε, όλο αυτό και Θράκη, όλα αυτά είναι ένας πολιτισμός. Συνδέεται, ναι. Πάντως, είναι ο πρώτος πολιτισμός στον κόσμο που έχει και ανεπτυγμένη αστρονομία. Αυτό είναι το σημαντικό όμως, που δεν έχει σχέση με το άρθρο, αλλά δείχνει και την παρακολούθηση των πλανητών, δηλαδή έχουν καλά ημερολόγια. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις το να πω. Αυτά όμως όλα τώρα που λέτε, ο ακροατής καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν, επιβεβαιώνεται μόνο, δεν υπάρχουν στερεότυποι, ας πούμε, ορισμοί, όσο η έρευνα προχωράει και υπάρχει. Η έρευνά μας με τον κύριο Μουσά, τον καθηγητή αστροφυσικής που έπρεπε να μαθήνουμε πάνω στην αστρονομία, δείχνουν αυτό το πράγμα.
και πάνε πολύ πιο πίσω την αστρονομική γνώση και τη σωστή γνώση. Δηλαδή έχουν μεγάλη ακρίβεια γιατί παρατηρούν τους πλανήτες. Δηλαδή ξέρουν ότι η Αφροδίτη κάθε 584 μέρες θα κάνει σύνοδο. Το ξέρουν και ξέρουν τρελά πράγματα. Τον Δία τον ξέρουν 399 μέρες. Έχουν φοβερές γνώσεις αστρονομικές. Που αυτά τα παρουσιάζουν οι Βαβυλώνοι πολύ μετέπειτα. Καμία σχέση. Πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση και θέλω να κλείσουμε. Και με αυτή τη λογική και με το δίρυχτο σπίτι που βρήκε ο Σάμψον, είναι πολύ εντυπωσιακό έβριμα και αυτό, που δίνει κεραμίδια, μια φανταστικό σπίτι, δείχνει ένα πολιτισμό αγιακό που είχαν και κατασκευές ίσως τέτοιες. Αυτό ήταν το τελευταίο που ήθελα να κλείσουμε. Το έχω κρατήσει για το τέλος, που βλέπετε από ό,τι παρατηρήθηκε στο κείμενο ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη τεχνολογία κατασκευής, ας πούμε, στα σπίτια με δίρυκτο το οποίο είχε κεραμίδια. Ναι. Είναι ένα μοναδικό και εντυπωσιακό που βρίσκομαι. Βρίσκεται στο ριβάρι της Μήλου αυτό. Πιθανόν να ήταν ο άνθρωπος που τα κατασκεύαζε για να του φτιάξει ένα αντίγραφο μικρού σπιτιού. Και αυτό να δηλώνει, ας πούμε, ή να είναι το σπίτι που έμενε ή που κατασκεύαζε, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό το έβριμα, μοναδικό βέβαια. Έτσι. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί γιατί το Αιγαίο Δήμο, λόγω της υγρασίας, δεν αφήνει πολλά πράγματα. Μόνο ότι είχε ψηθεί και τα λοιπά μπορεί να σωθεί αν έγινε πριν. Αν υπήρχαν δηλαδή διφθέρες που έγραφαν πάνω και κάναν οι Αιγαίοι σε αυτά και μόνο σε αυτά κατέγραφαν, δεν θα βρουν ποτέ τη γραφή τους. Καταλαβαίνετε να πω. Πάντως... Απλά έτυχε τώρα κάποια σύμβολα. Μόνο ένας κεραμίας βρέθηκε και ένα άλλο που είναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε ένα από αυτά τα σύμβολα είναι το χόρτινο μου. Είναι ένα βελάκι το οποίο το παρουσιάζω, το οποίο είναι γνωστό από τη γραμμική Α, την πρώιμη γραμμική Α, ότι αναφέρεται στο κρυθάρι. Και μοιάζει με, είναι το ίδιο ακριβώς σύμβολο και λέμε πιθανόν, δείχνει και τη χρήση των κυπέλων αυτών, το κάθε σύμβολο να δήλωνε το προϊόν που βάσανε μέσα. Βάζανε μέλι, βάζανε κάτι για προσφορές στους νεκρούς. Γιατί αυτά βρέθηκαν το ένα μέσα στο άλλο και πρέπει να είχαν κάτι τέτοιο, κάτι τέτοια λογική. Δηλαδή δεν έχουμε ένα κείμενο γραμμένο πέντε σύμβολα μαζί, να πούμε ότι βρέθηκε μια λέξη. Καταλαβαίνετε να σου πω. Βρέθηκαν αγγεία με διαφορετικά σύμβολα, γιατί αν ήταν τα σύμβολα ενός κεραμέα, ενός εργαστήρι, θα είχαμε ένα σύμβολο, άντε δύο σύμβολα. Όταν όμως είναι 12 διαφορετικά, καταλαβαίνεις, δεν είναι ενός... Και επειδή όλα αυτά είναι της ίδιας κατασκευής, δηλαδή του ίδιου μάλλον κεραμοποιού κατασκευές. Δείχνουν ότι έχουμε σύμβολα γραφής που δηλώναν το κάθε μπόλτι προϊόν, μάλλον ήταν κάποια ευχή να είχε μέσα κάτι τέτοιο για τον πεθαμένο, κάτι τέτοιο. Πολύ σημαντικά τα... Αλλά αυτό είναι από ένα σύμβολο. Τίποτα δεν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε ακόμα. Να πούμε ότι okay, έχουμε και το μέλι και το καταλαβαίνετε. Θα είμαστε τα ευρήματα και τα συμπεράσματα, τα όλα που έχετε από την έρευνα, είναι πολύ σημαντικά και εμείς θα είμαστε ένα αναμονή για τα νέα συμπεράσματά σας. Θα πάω και στη Μήλο, γιατί θέλω να φωτογραφίσω και κάποια άλλα αντικείμενα, γιατί πιστεύω ότι έχουν και μεγάλη αστρονομική πληροφορία, την οποία από τη φωτογραφία, αν δεν πας ο ίδιος να πάρεις την άδεια για να τα μελετήσεις, δεν μπορείς να του βγάλεις. Και πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μετά την φωτογράφηση για να ναι, δούμε τα μελέτη και μετά από δημοσίευση, γιατί οι συναντεύξεις δεν δίνω πρώτα αν δεν δημοσιευτεί κάτι σε επιστημονικό περιοδικό για να είμαστε κατοχυρωμένοι, να μιλάμε, διότι ξέρεις δεν είμαι αρχαιολόγος. Είμαι ερευνητής υγειακών γραφών που έχει προκύψει μέσα από έρευνα 30 χρόνων, δηλαδή που ασχολούμαι με τις υγειακές γραφές και το διδακτορικό μου έχει σχέση με, βέβαια, με τη γλώσσα. Ασχολούμαι, το έχω κάνει υπολογιστική γλωσσολογία, έχω κάνει. Και είμαι και μαθηματικός, οπότε έκανα στατιστικές και τέτοια. Και ερευνητής και θεολόγος. Αυτή η πολυεπιστημονικότητα ενδεχομένως. Όχι, θεολόγος, δεν έχω βασικό πτυχίο θεολογίας, έχω διδακτορικό στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Αυτό είναι το διδακτορικό μου, αλλά είναι γλωσσολογική μελέτη. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω εάν το έργο του Ιωάννη είναι κάποιο άλλο. Αυτό ήταν το διδακτορικό μου. Μάλιστα. Εμείς πάντως, έστω και μετά τη δημοσίευση, θα περιμένουμε για να κάνουμε την επόμενη συνέντευξη. Ναι. Κύριε Τσικριτσί, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Να είστε καλά και πιστεύω θα ξαναπούμε. Σίγουρα.